Από την άλλη μεριά, πώς χειριζόμαστε εμείς οι γιατροί τον άρρωστο που έχει έρθει με τον γιο του με τις πληροφορίες από το ίντερνετ και εμείς ταυτόχρονα πολλές φορές δεν είμαστε απόλυτα σωστοί, διότι η θεραπευτική πρόταση την οποία θα προτείνουμε εμείς πολύ συχνά και από τη δική μας την πλευρά δεν σχετίζεται με τις πληροφορίες που υπάρχουν με την αποδεικτική ιατρική, αλλά σχετίζουμε με το τι ξέρουμε εμείς καλύτερα και με το τι θέλουμε να, προς την κατεύθυνση που θέλουμε να οδηγήσουμε τον άρρωστο. Και επίσης, κάτι το οποίο γίνεται συχνά, δεν δίνουμε στον άρρωστο τη δυνατότητα να τον πληροφορήσουμε, να τον εκπαιδεύσουμε για όλες τις εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν και για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε λύσης. Αυτό που έχει γίνει με την ρομποτική ριζική προστατεκτομή, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε, είναι ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, ήδη από το 2008, τα 2/3 των ασθενών με θετική διάγνωση ζητούν οι ίδιοι ασθενείς ρομποτική ριζική προστατεκτομή. Και έχει υπολογιστεί ότι ο ρυθμός εξάπλωσης της ρομποτικής ριζικής συναγωνίζεται εκείνον του ίντερνετ, υπερβαίνει εκείνους της λαπαροσκοπικής νεφρεκτομής, των κινητών τηλεφώνων και των προσωπικών υπολογιστών. Είναι εκπληκτικό πώς μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλη η Αμερική και μετά και η υπόλοιπη Ευρώπη γέμισε με μηχανήματα ρομπότ. Ένα πρόβλημα δεοντολογίας, το οποίο βεβαίως αμέσως εμφανίζεται, είναι ότι όλοι οι γιατροί που κάνουν αυτή την επέμβαση ταυτόχρονα έχουν φτιάξει και ένα προσωπικό site, στο οποίο έχουν μια πολύ ωραία φωτογραφία στυλ Γκάρι Κούπερ και από κάτω, στην ουσία, οι περισσότεροι έχουν αντιγράψει τα στοιχεία τα οποία δίνει η εταιρεία στο δικό της το site. Για να δούμε λοιπόν, μια και είμαστε εκπαιδευτικό σχολείο και αποφασίζουμε με βάση την αποδεικτική ιατρική τι λέει η βιβλιογραφία. Ο όρος τραϊφέκτα, απλώς να σας θυμίσω ότι είναι ένας όρος τον οποίο δανειστήκαμε από τις υποδρομίες και στην ουσία σήμερα ο Πατέλ, αυτός ο μάγος της ρομποτικής ριζικής προστατεκτομής από τη Φλόριντα, από το Μαϊάμι, δεν θυμάμαι από πού, έχει αλλάξει τον όρο και είναι ο όρος πενταφέκτα. Τι σημαίνει? Ότι ο στόχος μας με αυτήν την επέμβαση είναι να έχουμε ογκολογική ίαση, εγκράτεια, αισθητική ικανότητα. Αυτά τα τρία πρώτα ήταν το τραϊφέκτα και ο Πατέλ εισήγαγε και τις έννοιες ότι δεν θα πρέπει να έχουμε εγχειρητικές επιπλοκές και θετικά εγχειρητικά όρια. Πάμε λοιπόν στο τι λέει η βιβλιογραφία. Η πρώτη ανασκόπηση έγινε και δημοσιεύθηκε στο European Urology το 2009 από την Ιταλία, από τον Φικάρα, και το συμπέρασμα της πρώτης ανασκόπησης που δημοσιεύθηκε σε ευρωπαϊκό περιοδικό ήταν ότι η λαπαροσκοπική και η ριζική προστατεκτομή και η ρομποτική ριζική προστατεκτομή εμφανίζουν μικρότερη απώλεια αίματος, λιγότερες μεταγγίσεις, αλλά δεν υπήρχαν διαφορές ανάμεσα στις διάφορες τεχνικές όσον αφορά το ογκολογικό αποτέλεσμα, αλλά και την πιθανότητα για ακράτεια και για αισθητική δυσλειτουργία.